Καλημέρα σε όλους από την υπέροχη και καινούργια μου κουνιστή καρέκλα. Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο vlog. Είμαι ο Πάνος και η ώρα είναι 8.30. Προσπαθώ αλλά και προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια καινούργια πρωινή ρουτίνα τις τελευταίες δύο μέρες. Ξυπνάω στις 8 και τώρα στις 7.30 για να εκμεταλλευτούμε όλη τη μέρα και γιατί πολύ απλά τρέχουν πάρα πολλές δουλειές και προσπαθούμε να το πιάνουμε από την αρχή της ημέρας. Το στούντιο παραμένει στην ίδια φάση, σιγά σιγά προχωράει, αλλά σήμερα είναι η μέρα όπου θα γίνει το βάψιμο και πολλές αλλαγές και στο δικό μου στούντιο αλλά και στο Alex, και αυτό είπα να κάνω βλογκάκι και να σας πάρω μαζί μου. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, αυτή είναι η καινούργια μου αγορά, αυτή η κουνιστή καρέκλα, η οποία είναι απλά φανταστική. Τώρα, δείτε, άνοιξα αυτές τις κουρτίνες και από το πίσω το μπαλκόνι, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά η θέα είναι αυτή. Περίπου τα ξυπνάω, έρχομαι εδώ ανά 10-15 λεπτά, κοιτάω λίγο έτσι εδώ, ρεμβάζω και επιστρέφω μέσα. Πέταξα τον ντρόν μου από εδώ, από το μπαλκόνι. Το απογείωσα, δεν μπόρεσα να το προσγειώσω. Σίγουρα και σε επόμενο vlog θα σας δείξω πώς το έκανα, με ρίσκο. Τώρα, το πρόγραμμα λέει ότι κατά τις 10 θα έρθει ο Άλεξ με τον Μίτσο στο στούντιο για να ξεκινήσουν να βάφουν το δωμάτιο του Άλεξ και γενικότερα να ξεκινήσουμε τις δουλειές. Και γι' αυτόν τον λόγο εγώ θα πάω νωρίτερα για να κάνω κάποια γυρίσματα, να ετοιμάσω υλικό, διότι αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγω στο tour. Το κακό βέβαια με τη μετακόμιση είναι ότι την τελευταία εβδομάδα δεν έχω κάνει ούτε μία προπόνηση στο γυμναστήριο, ενώ τις τελευταίες τρεις έκανα τρεις προπονήσεις την εβδομάδα. Αλλά δεν πειράζει, θα επανέλθουμε. Εξάλλου είμαι όλη τη μέρα στο τρέξιμο, άρα ενεργειακά και θερμιδικά ας πούμε ότι το ισοβαθμίζω σίγουρα. Όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο vlog με το πώς είναι το σπίτι τώρα, μη φρικάρετε, είναι προσωρινό. Όσοι το είδατε, ξέρετε πάνω κάτω τι συμβαίνει, αλλά τα πράγματα σήμερα είναι χειρότερα. Αυτό είναι το σαλόνι αυτή τη στιγμή. Ο Άλεξ έχει φέρει πάρα πολλά από τα πράγματά του, έχει φέρει green screen, έχει φέρει διάφορες κάμερες και επικρατεί ένα χάος ακόμα. Αυτό είναι το στούντιο του Άλεξ. Είχε έρθει χθες και είχε στοκάρει τα πάντα, γι' αυτό βλέπετε τις εφημερίδες. Γενικά ετοιμάστηκαν για βάψιμο και αυτό το χάλι είναι το δικό μου, λέγοντας χάλι εννοώ όλα αυτά και αυτόν εδώ τον τοίχο. Σήμερα εδώ θα γίνει οι αλλαγές που σας έλεγα, δηλαδή θα βγάλουμε πλέον αυτό το backdrop, θα βάλουμε ράφια, θα βάλουμε διάφορα πράγματα και εδώ θα αντίσουμε τον τοίχο με αυτοκόλλητα ώστε να μπει τηλεόραση και να γίνει ομοιόμορφα καλό. Αυτά εδώ τα περισσότερα θα πεταχτούν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το πρόγραμμα είναι γεμάτο και έχω μία ώρα στη διάθεσή μου για να γυρίσω κάποιο τρελό και φανταστικό gaming βίντεο που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι WWE. Σε όλους αρέσει το WWE, σε μένα ενδεχομένως αρέσει λίγο παραπάνω, οπότε θα το ευχαριστηθώ λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Καλημέρα θηρίο μου, πάρε μπρος, έτσι μπράβο. Έλα, καλημέρα, και εσύ καλημέρα, έλα. Και εσένα σ' αγαπάμε. Λοιπόν, όλα πανέτοιμα, ξεκινάω και τα λέμε μόλις τελειώσω. Καλημέρα λοιπόν, παιδιά. Γεια σας, Προκλή. Άλεξ, Μίτσος. Τι φέραμε εδώ για να δω το εργοτάξιο. Ήρθαμε, φέραμε ηχιάκι γιατί... Αυτή είναι η μεγάλη σκάλα που θα μας βοηθήσει να φτάσουμε εκεί ψηλά. Φτάνει μια χαρά, τη γεια σου κάνει. Θα βάλουμε, παραπάνω. Θα βάλουμε κανένα ψηλό. Παιδιά, μην κοιτάτε εμένα. Τι εννοείς, εγώ είμαι εδώ, δεν είμαι ψηλός. Έχει πολλή δουλίτσα σήμερα, ο Μίτσος είναι επαγγελματίας στο βάψιμο, έτσι είναι, Μίτσο. Ναι. Θα αναλάβεις, αλλά με τέτοια ρούχα δεν. Θα αλλάξω. Άμα δείτε σε καμιά κολόνα να λέει ελεοχρωματιστής Γιωσιμίτσου σαν... Εδώ, θα σας αλλάξω τα χρώματα. Εγώ οριακά πρόλαβα, τελείωσα το recording, οπότε απλά τώρα θα οργανώσουμε λίγο το χώρο. Γιατί ναι, πρέπει να προστατευτούν τα πράγματα προτού ξεκινήσουμε να τρυπάμε τους τοίχους και γενικά να κάνουμε αυτές τις δουλειές. Καλό είναι διότι έχει πράγματα αξίας να συμμαζευτούν.
Ξεκίνησε. Άλεξ, ασορτή με την μπλούζα σου το φτιάξες. Ο Μίτσος αναλαμβάνει τις γωνίες, η εμπειρία με το πινέλο. Εδώ τώρα τι θα γίνει. Έβγαλα το χαλί και βγάλαμε όπως είδατε και το blue screen. Στόχος σε αυτό το δωμάτιο είναι να τοποθετήσω κάποια ράφια. Δεν ξέρω, από παλιά ήθελα ράφια και σε αυτό το χώρο. Δεν έχω ιδέα τι θα βάλω, δεν έχω ιδέα με τι θα το διακοσμήσω. Απλά θέλω κάπως έτσι να το γεμίσω. Ξέρω ότι ενδεχομένως να κάνει το χώρο να φαίνεται λίγο μικρότερο, αλλά διατίθεμαι να το ρισκάρω. Και έχω αγοράσει αυτό εδώ το Manfrotto stand, το οποίο θα τοποθετήσω στον τοίχο και θα κάνω ένα αυτοσχέδιο πτυσσόμενο green screen και όχι μόνο. Όπως ξέρετε, θα το κάνω πάρα πολύ καιρό. Και σήμερα θα το ξεκινήσουμε. Έφερα ο Άλεξ τα τρυπάνη και μετά από πολύ καιρό θα χρησιμοποιήσω τρυπάνη. Ελπίζω να τα καταφέρω και να μην τα κάνω όλα χάλια. Ξεκινήσαμε εδώ να τρυπάμε και όπως βλέπετε δεν έχει πάει και ακριβώς καλά. Δεν είναι επαγγελματικές οι τρύπες. Γιατί πολύ απλά το μηχάνημα που έχουμε δεν έχει κρουστικό και χρειάζεται κρουστικό για να σπάσει αυτό το τούβλο. Αλλά δεν έχουμε και έτσι χρησιμοποιούμε εδώ κρουστικό. Τον Περικλή. Τι να κάνουμε. Ο οποίος βέβαια δεν έχει εμπειρία, οπότε. Και καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπετε. Γενικότερα λίγο θα είναι κλάμα και ελπίζω να τα καταφέρουμε γιατί έχουμε βρει και άλλες δυσκολίες όσον αφορά το βίδωμα και γι' αυτό δεν τραβάω vlog με την διαδικασία. Γιατί είναι ζόρικα και πιστέψτε με, δεν θέλετε να τη δείτε. Είχα σκοπό να σας το δείξω αυτό, αλλά θα σας πω ότι ξόδεψα περίπου στα 20 ευρώ και πολύ χρόνο και ενέργεια για να τοποθετήσουμε αυτό το σίδερο στραβά, όχι στραβά, λάθος, με λάθος προσανατολισμό. Και τώρα, Περικλή, πρέπει να το ξανακάνουμε. Δεν είναι... Έτσι είναι. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει ποδάρια, λέει στο χωριό. Εμείς δεν έχουμε ποδάρια, αλλά έχουμε χέρια. Σε γενικές γραμμές έχουμε αποτύχει για σήμερα, αλλά τουλάχιστον βάλαμε εδώ ένα ράφι, το οποίο, να σας δείξω γιατί είμαι και περήφανος, είναι απόλυτα αλφαδιασμένο. Τώρα προετοιμάσαμε το επόμενο και εδώ θα βάλουμε εκείνη την κατασκευή, η οποία στην τελική μου κόστησε πολύ περισσότερο από ότι ένα κανονικό green screen. Έχει πολλά προβλήματα, αλλά όταν θα τα καταφέρω, τουλάχιστον θα κάνει τη δουλειά της, γιατί θεωρητικά ξεκίνησε για κάτι budget, για κάτι ελαφρύ και στο τέλος θα βγει κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό, αλλά θα κάνει τη δουλειά του, οπότε αυτό μας αρκεί. Βέβαια τώρα η ώρα έχει πάει 3, άρα παγώνουν όλα τα τρυπήματα στον τοίχο και θα τα αφήσουμε λογικά για επόμενη μέρα τις υπόλοιπες δουλειές, γιατί θα πρέπει να φύγουν και τα παιδιά. Τώρα, για να δούμε εδώ πώς θα πάμε. Φαίνεται, έχει γίνει το πρώτο χέρι. Ναι. Το δεύτερο χέρι θα γίνει άλλη μέρα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τώρα, φύγανε τα παιδιά. Και εγώ πρέπει να φάω. Έχει πάει 4 η ώρα και δυστυχώς δεν έχω ολοκληρώσει όλες τις δουλειές. Και μία από τις δουλειές ήταν να κολλήσουμε εκείνη τα πετσαρία. Το καλό είναι ότι περιμένω την Κωνσταντίνα κάπου στο απόγευμα να με βοηθήσει, διότι είναι μια δουλειά που δεν μπορώ να την κάνω μόνος. Και μετά στις 8 έχω live stream στο Twitch. Οπότε τώρα θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που έλεγα εξ αρχής. Θα πάρω φαγητό, θα πάω στο σπίτι να χαλαρώσω. Και θα ξανάρθω εδώ το απόγευμα ως επιστροφή, ας πούμε, στη δουλειά. Κάπως έτσι. Ελπίζω αυτό να με ανανεώσει, γιατί κουραστήκαμε πολύ και σωματικά, αλλά και ψυχικά σήμερα. Δηλαδή, όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι και δεν σου βγαίνει, ναι, είναι κάπως σε ρίχνει. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνα, στο χάος. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν μοιάζει. Και το σημερινό mission είναι αυτός ο τείχος. Τείχος ήρθες, η Κωνσταντίνα, που είσαι ειδική σε αυτές τις κατασκευές. Άμα αφήνεις άντρες να κάνουν δουλειές. Στο do it yourself. Το καλό με το αυτοκόλλητο πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι από την πίσω μεριά είναι αριθμημένα, δηλαδή έχει χάρα κάτω ώστε να μπορείς να κάνεις καλά τις μετρήσεις αλλά και να το κόβεις. Ήρθε η ώρα για το πρώτο κομμάτι. Έχουμε και το απαραίτητο εργαλείο, όσοι θυμάστε, και πάμε να το ξεκινήσουμε. Once again, all over me. All I want is to be free. Wonder
βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Στάδιο σχετικά καλό, αλλά έχουμε κάνει αρκετά λαθάκια. Εδώ ο τείχος δεν ήταν τελείως, αποτέλεσμα βγήκε αυτό. Και γενικότερα, ας πούμε, πως δεν ακολουθήσαμε με ακρίβεια το σχέδιο. Δεν θα φαίνεται τίποτα στο τέλος. Δεν θα φαίνεται έτσι για τον περαστικό. Για μένα μπορεί να το κοιτάω έτσι με τις ώρες, θα φαίνεται. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό ήταν το concept, να είναι στούντιο και έτσι να μην είμαι 24 ώρες το 24ωρο εδώ και να μην παρατηρώ την κάθε μικρή λεπτομέρεια στο χώρο. Μπαμ μπαμ, πάμε. Συνεχίζουμε. Ταραν, τα καταφέραμε. Θα στήξω από την καλή οπτική. Είναι καλύτερο από ό,τι φαίνεται, παιδιά. Είναι πολύ σωστό. Θα γίνουν και κάποιες διορθώσεις εδώ. Θα τοποθετήσω γύρω-γύρω τα ηχομονετικά έτσι για τη μόστρα. Για να τα κρύψω. Και η ώρα είναι 8 παρα 10 και θα ξεκινήσει το live stream. Το προλάβουμε οριακά, Κωνσταντίνα. Είμαστε εκπληκτική ομάδα. Και δεν ξέρω μακροχρόνια, δηλαδή σε λίγο καιρό, πώς θα είναι το αυτοκόλλητο. Πάντως τοποθετήθηκε πάρα πολύ εύκολα σε τοίχο. Σε κάποια σημεία πλέον το έκανα με το χέρι. Αλλά η νεκροψία θα δείξει, θα σε ενημερώσω στην πορεία γενικά πώς ήταν και γιατί τελικά να επιλέξεις αυτοκόλλητο ή ταπετσαρία. Ποια είναι η διαφορά. Μέχρι στιγμής πάντως σίγουρα το αυτοκόλλητο ήταν πολύ εύκολο στη χρήση. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να τελειώσω εδώ αυτό το vlog. Η μέρα απλά θα συνεχίσει live stream και σπίτι ύπνος. Και η επόμενη θα συνεχιστεί ακριβώς στο ίδιο κλίμα. Οπότε λογικά σε επόμενο vlog, όταν θα ξαναδεί το σπίτι, θα έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Γιατί λογικά Παρασκευή θα φύγουμε πλέον για τα event. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog. Γράψτε μου ποιες είναι οι σκέψεις σας, πώς βλέπετε τη συνέχεια. Και εσείς που έχετε λίγο, είστε λίγο ψυχαναγκαστικοί, σας ζητάω συγγνώμη για αυτό που έγινε σήμερα. Κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα επόμενο vlog, έρχονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog!